Καταλήψεις λοιπόν που κρατούν για τρίτη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδου που βρίσκεται στον χώρο των Πανεπιστημίων για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, τις τελευταίες πληροφορίες, Αναστασία. Πόπι, συνεχίζεται λοιπόν η κατάληψη στη Γραμματεία Κοσμητείας Θετικών Επιστημών από ομάδα περίπου 40-50 νεαρών ατόμων. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και αν κρίνουμε από τις προηγούμενες συλλήψεις, οι περισσότεροι δεν ήταν φοιτητές. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν γίνονται μαθήματα ή εργαστήρια, αλλά είναι γραφεία όπου καθημερινά εργαζόντουσαν διοικητικοί υπάλληλοι και υπάρχουν μέσα αρχεία με προσωπικά στοιχεία τόσο φοιτητών όσο και εργαζομένων. Σήμερα, Πόπη, η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική. Ωστόσο, το κλίμα είναι τεταμένο και μάλιστα προγραμματίζεται πανελλαδικό κάλεσμα αντιεξουσιαστών το Σάββατο το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αυτό είναι που ανησυχεί ιδιαίτερα η αστυνομία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.